Έχει γίνει αυτός ο διάλογος. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανοιχτούν, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα πώς γίνεται κλπ. Μπορούν να ελεγχθούν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοια πίεση στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι. Τέτοιο είδους εκβιασμοί που μπαίνουν παντού, μπαίνουν τα ΣΔΟΕ, μπαίνουν ελεγκτές. Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Δεν φοβάστε τα ΣΔΟΕ. Υπάρχουν στερεότυπα που είναι ανοιχτά τα ΣΔΟΕ. Εμείς οι ίδιοι προκαλούμε στο έναρτη να μας ελέγξει. Και τι σας είπε. Κυρία Τσουλίδου, πείτε μας. Κύριε Βλάχο, κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν όρια. Όταν θέλουν κάτι, μπορούν να το πετύχουν. Τι σας είπε αυτό. Ξεκινάνε λοιπόν λέγοντας στο τηλέφωνο ότι ξέρουμε πολύ καλά την οικονομική σου κατάσταση. Ξέρουμε ότι ουσιαστικά είμαι μια απλή. Όταν μιλήσατε στο τηλέφωνο με τον κύριο. Ναι. Λοιπόν, και μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου και έχεις παιδιά κλπ. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν σας λέω τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε. Πώς προέκυψε το ποσό. Ότι κάποιοι δίνουν από 2 έως 3 εκατομμύρια. Έχω την εντύπωση ότι επειδή αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καταρχήν, ότι πρέπει να πάμε ξανά. Καταρχήν θα έπρεπε να έχετε ονοματίσει αυτόν που καταγγέλλεται, διότι αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται αορίστως στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι υπερασπιστής κανενός. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι η υπεράσπιση αλήθειας πρέπει όλοι μαζί εδώ να την προασπίσουν. Ωραία, πολύ ευχαρίστως λοιπόν όταν το ένα, λοιπόν, αφορά. Το ένα λοιπόν αφορά ότι καταγγέλλεται τον Γιώργο Κουδαλάκη, εμένα που μιλάω αυτή τη στιγμή, το μεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, που σας έκανα πρόταση εξαγοράς για την ψήφο του Πρώτη Δημοκρατίας. Εγώ δεν αμφισβήτησα την καταγγελία της κυρίας Τσουλίδου. Λέω ότι είναι ανολοκλήρωτη και αν μια τόσο σοβαρή καταγγελία δεν συνοδεύεται από νόματα και διευθύνσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν στοιχειοθετείται με τον τρόπο που πρέπει. Είναι πολύ σοβαρή ακριβώς καταγγελία αυτό, κύριε, για να μείνει αιώλη. Το γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν είχα στοιχεία, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Όταν θέλεις κάποια στιγμή να πας τον άλλον στον εισαγγελέα, πρέπει να έχεις μια κάμερα, να έχεις ένα ηχογραφημένο ντοκουμέντο. Δεν μπορείς με ένα διάλογο έτσι, τώρα. Όχι, δεν είναι. Και επειδή άκουγα με προσοχή τα ερωτήματα που σας έκανε και ο Γιώργος και ο Άκης και απαντούσατε. Μας είπατε ότι η πρόταση που δεχτήκατε ήταν τηλεφωνική. Τα εκατομμύρια ήταν τηλεφωνικά. Οκ. Αν θέλετε να σας διευκολύνω κιόλας, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, ακόμα και τώρα, όχι, να επικοινωνήσουμε και με τον εισαγγελέα. Φαντάζομαι ότι. Εμείς δεν έχουμε ρεσιά. Μέχρι αύριο το πρωί. Μεθαύριο το πρωί. Λένε ότι διευκολύνω την κυρία. Όχι, ξέρετε την κυρία. Αύριο μεθαύριο το πρωί. Έχει γίνει η κυρία σου. Δεν αφήνεται να πω την κουβέντα όμως. Εδώ θα έπρεπε να έχει συμβεί άρση. Τι είπε, Γιώργο μου. Δεν θα έπρεπε να γίνει άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Να φανεί ότι η κυρία Μακρύ ήθελε να τη λαδώσει, ξέρω εγώ. Αφήστε, κύριε Παπαδόπουλε, υιοθετείτε με πολύ ευκολία κάτι ως πρακτική της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό ενίσταμε. Δεν αφισβητώ αυτά που λέει η κυρία Ξουλίδου. Μα τα έχει γραπτός. Μα δεν τα αφισβητώ. Αφισβητώ ότι αυτό είναι διαδικασία που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και μια δήλωση του κύριου Καμένου πριν από λίγο. Ως κεντρική. Και λοιπόν, αναπόδειξη και εκείνη. Αμφιβάλλεται ότι αυτή τη στιγμή παίζουν μεγάλα ποσά για την εξαγορά της προσεγγίσει. Κανέναν εξημών με ύψιλον. Μα μπορεί να μην ξέρετε εσείς οι ίδιοι, να υπάρχουν άλλοι που σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε τι λέτε. Η Νέα Δημοκρατία ούτε το έχει κάνει, ούτε προτίθεται, ούτε τη ταιριάζει τέτοιου είδους τακτική. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούσατε. Η κυρία Τσουλίδου εδώ και καιρό με είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους προσφορά. Ναι. Της είπα να απορρευτεί την πρόταση, ναι, προκειμένου να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε αυτό που συμβαίνει, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν χρήματα για να γίνουν αποστασίες από την περίοδο ανεξάρτησης. Πράγματι, κάναμε όλες τις ενέργειες αυτές όταν βγήκε ραντεβού στο γραφείο της κυρίας Σουλίνου. Ο συγκεκριμένος κύριος ανέβαλε 2 φορές το ραντεβού. Ναι. Εμείς βεβαίως θα είχαμε ειδοποιήσει το τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας. Μάλιστα. Προκειμένου να υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα. Οφείλει η δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία για το οποίο έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Πιστεύω ότι μπορούν να βγουν σοβαρά αποτελέσματα σε σχέση με το τι έχει συμβεί με την επίθεση που πήγαν εξάρτητοι Έλληνες για να υπάρχουν αποστασίες και να βρεθεί ο μαγικός αριθμός των 80 βουλευτών που θα πρόεδρος του κρατήρια. Άρα κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε... Άρα, κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε είναι πως αυτό που καταγγέλει απόψε και αποκαλύπτει η κυρία Ξουλίδου δεν είναι μια όριστη καταγγελία. Είστε απολύτως ενήμερος και επιχειρήσατε και να παγιδεύσετε τον άνθρωπο που έταζε εκατομμύρια. Αυτό φόρο.
Σωστά. Κύριε μάλιστα, Πρόεδρε, μάλιστα. Είχατε κάνει καταγγελία είχε... στην οικονομική αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνω, για να ζήτησα τον εγκλωβίσει. Ζήτησα την κυρία Τσουλίδου να το αναφέρει και στην κοινοβουλευτική ομάδα από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε τελικά να έχουμε αποδεικτικό υλικό. Μάλιστα. Έχω καταθέσει στον εισαγγελέα Παναγιωτόπουλο, όταν με κάλεσε για τα περίφημα για τον περίφημο Κουμπαρά και ο οποίος έχει σε άλλον την υπόθεση. Το είχατε πει αυτό? Δεν είχα αποδεικτικά στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόσωπο εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Μπορώ να ρωτήσω τον πρόεδρο κάτι? Είπα ότι υπάρχει προσφορά σε βουλευτή για χρήματα, ναι. Υπάρχουν εκδιασμοί σε άλλους βουλευτές, αλλά δυστυχώς ο κύριος Παναγιωτόπουλος αποφάσισε να κλείσει την έρευνα. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν άκουσα καλά. Είχατε δύο ραντεβού με τον κύριο, του οποίου καταδικάζω απολύτως τη συμπεριφορά, για να είμαι ξεκάθαρη. Απολύτως. Ζέτα μακρύ, ζέτα μακρύ, κύριε Πρόεδρε. Και είπατε. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Πριν μου πεις, να ρωτήσω. Είχατε, από ό,τι είπατε με την κυρία Ξουλίδου, είχατε κανονίσει δύο συναντήσεις για τις οποίες είχατε ενημερώσει εκ των προτέρων την οικονομική αστυνομία. Αυτό κατάλαβα καλά? Όχι. Πώς το θα το παγιδεύετε, αφού δεν ειδοποίησατε αρμοδίως? Πώς? Ότι ξέρετε, κυρία Μακρύ, ότι αυτές οι υποθέσεις, αν δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Ναι, αλλά το αποδεικτικό υλικό για να είναι νόμιμο και να γίνει χρήση στα δικαστήρια πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων η ιδιοκτική αρχή και να γίνει με αυτήν. Διαφορετικά είναι ο λόγος σας εναντίον του λόγου του. Εσείς είστε έμπειρος πολιτικός. Η κυρία Ξουρίδη είναι νέα, όπως είπε, εσείς είστε έμπειρος. Παρ' όλα αυτά, εγώ το καταδικάζω. Να τον ακούσουμε, κυρία Μακρύ, στο τηλέφωνο. Να τον ακούσουμε. Υπάρχουν τέτοιου είδους ενέργειες. Ας ανοίξουν λοιπόν τα δει κυρία Ξουρίδη, να βρεθεί ο συγκεκριμένος κύριος, να βρεθεί κυρίως υπουργούς οι οποίοι ήταν διαμεσολαβητές, ο ένας σε οικονομικό υπουργείο και ο άλλος εκ δεξιών του κυρίου Σαμαρά.